ποστά εκατομμύρια ευρώ χρεοκοπημένο και που θα με σώσει εμένα. Η χώρα που έχει πολιτικούς οι οποίοι ενεπλάκησαν με τη Siemens και τρία κόμματα τα πήραν από τη Siemens σε κάθαρα πράγματα και όμως μας κυβερνούν εδώ και δεκαετίες. Να λέει ένας πρωθυπουργός ότι εγώ δεν μπορώ να παραπάω Sputnik γιατί το έκανε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός και τον έφαγε μαρμάγκα, τον καθαίρεσα. Οι μυστικές υπηρεσίες γερμανικές τον έκανα από τη μέση. Σλοβακία δεν είναι μια τυχαία περιοχή. Είναι γερμανικές επιρροές. Πήγε να κάνει να πάρει Sputnik, το ρίξανε. Δείτε το βίντεο. Εκτός αν στο βάθος του μυαλού σας, και θα κλείσω από την παρατήρηση, υπάρχει μια σατανική σκέψη. Η σατανική σκέψη είναι ότι θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα αυτό το οποίο είναι στη Σλοβακία. Όπως η Σλοβακία, ο συνάδελφός μου, τέλος συνάδελφός μου, ο πρωθυπουργός, επιχείρησε να αγοράσει το εμβόλιο Sputnik, έγινε φοβερή κυβερνητική κρίση και αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του. Αν αυτό έχετε στο μυαλό σας, φοβάμαι ότι θα σας κάνω το ταπείο. Ο Χριστός και η Παναγία, παιδιά. Ακούστε τι είπε ο ένας πρωθυπουργός. Καταλάβατε, του ξέφυγε. Δεν κατάλαβε τι είπε ο ίδιος. Νόμιζε πλακή τσάκα. Δηλαδή τι είπε, ότι έτσι και τολμήσει και πάει να πάρει Sputnik, θα τον καθαρίσει τον πρωθυπουργό. Όπως δεν έπαθε ο Σλοβάκος. Γι' αυτό και δεν παίρνει ο Sputnik. Λέει ο πρωθυπουργός. Όταν εμείς λέμε ότι πρέπει από τον Σεπτέμβριο να κινηθούμε στη διαδικασία να πάρουμε και να παράγουμε. Για να βγάλουμε χρήματα. Καταλαβαίνετε εσείς ψηφοφόροι τι είδατε. Δεν είναι η καρέκλα, πιασμένος από την καρέκλα. Και πιασμένος με την καρέκλα. Και από την καρέκλα και με την καρέκλα. Και επειδή θέλω να το ξαναδείτε για να καταλάβετε ποιοι μας κυβερνάτε. Δεν έχω τίποτα με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Αυτός τα έχει με τη λογική μας. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αυτός τα έχει με την Ελλάδα. Δείτε, ακούστε προσεκτικά και πώς τα κανάλια ειλικρινά κάνουν τόσο βρώμικο παιχνίδι εναντίον της Ελλάδος. Τόσο βρωμιάριδες. Αλλά από το 20% που είχε τηλεθέαση στο δελτίο πέρσι των καναλιών, είναι στο 8 σήμερα. Στο 7, στο 6. Κατρακύλησαν. Γιατί όλη μέρα λιβάνει στη Νέα Δημοκρατία. Όλη μέρα ψέματα στην Νέα Δημοκρατία. Όλη μέρα λέει απίστευτες καταστάσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος τσιχάθηκε. Ακόμη και οι νεοδημοκράτες τους βλέπουν. Σου λέει δεν γίνεται, ξέρω τι θα πω. Ζήτω Μητσοτάκη, ζήτω Μητσοτάκη. Ζήτω Νέα Δημοκρατία, ζήτω Δημοκρατία. Καθόλου κριτική. Αυτή η δήλωση έπρεπε να γίνει αφορμή για ευρύτερη κουβέντα από τον κύριο Τσίπρα. Αλλά ο κύριο Τσίπρα το κατάπιε. Δεν είπε τίποτα. Για δείτε το. Εκτός αν στο βάθος του μυαλού σας, και θα κλείσω με αυτή την παρατήρηση, υπάρχει μια σατανική σκέψη. Η σατανική σκέψη είναι ότι θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα αυτό το οποίο είναι στη Σλοβακία. Όπως η Σλοβακία, ο συνάδελφός μου, τέλος συνάδελφός μου, ο πρωθυπουργός, επιχείρησε να αγοράσει το εμβόλιο Sputnik, έγινε φοβερή κυβερνητική κρίση και αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του. Αν αυτό έγινε στο μυαλό σας, φοβάμαι ότι θα σας κάνω το χαρτί.